Γεια σας παιδιά, το Τριασκέρωσης εδώ σε άλλο ένα ακόμα νέο βιντεάκι. Σήμερα θα σας πω 2-3 πραγματάκια για τον εξοπλισμό που παίρνω στο γυμναστήριο. Λοιπόν, κανονικά για να πας στο γυμναστήριο δεν θες εξοπλισμό, θες μόνο αυτό εδώ. Μόνο νεράκι θέλεις για να πίνεις, για να ενυδατώνεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Πάει αυτό. Πρώτο πράγμα. Λοιπόν, δεύτερον, αν πάρεις το νεράκι σου, θες ένα μπλουζάκι για να αλλάξεις μετά το γυμναστήριο. Πάει και αυτό. Λοιπόν, τρίτο πιο εύκολο για να κουβαλήσεις μαζί σου είναι κάποιο είδος ζελαδάκι για ενέργεια, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, να έχεις κάποιον πολύ εύκολο αφομοιώσιμο υδατάνθρακα. Πάει και αυτό. Τώρα από εξοπλισμό, θα έλεγα ένα παπούτσι για καθίσματα κυρίως. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά και για όλη τη διάρκεια της προπόνησης, εκτός βέβαια από αεροβική. Είναι μια πολύ καλή επένδυση, διότι μα σκεφτείτε ότι κάθε παπούτσι έχει εφευρεθεί για κάποιο σκοπό, δηλαδή το running του παπούτσι που φοράμε είναι για περπάτημα ή για τρέξιμο. Τα παπούτσια ασφαλείας που φοράμε είναι για τη δουλειά, για αυτούς που εργάζονται σε βιομηχανικό περιβάλλον και χρειάζονται μια έξτρα ασφαλεία. Το παπούτσι αυτό είναι για να κάνεις καθίσματα, για να σε προσφέρει σταθερότητα και πάει λέγοντας. Το επόμενο που θα προτιμούσα δηλαδή είναι το παπούτσι. Συνήθως μπορείς να το βρεις σε μια τιμή γύρω στα 60-70 ευρώ με έκπτωση. Και δεν είναι αμάγκεται τόσο μεγάλο το ποσό. Είναι μια πολύ καλή επένδυση. Τώρα, το επόμενο που θα έλεγα είναι να έχεις μια καλή ζώνη. Η συγκεκριμένη είναι πολύ καλή ζώνη, θα έλεγα. Εντάξει, είναι ζώνη powerlifting. Για μένα συγκεκριμένα. Την έχω 4 χρόνια. Δεν παθαίνει κάτι, είναι φόρος ζωής θα έλεγα, είναι 13 χιλιοστά πάχος με lever για να κλειδώνει, να ξεκλειδώνει. Είναι μάρκα Iron Tanks από Αυστραλία. Την είχα πάρει γύρω στα 120 ευρώ. Αλλά άμα θεωρείς ότι δεν χαλάει κάτι, δηλαδή στο ότι την έχω 4 χρόνια και δεν έχει πάθει κάτι, θα πω ότι είναι και αυτό μια πολύ καλή επένδυση. Βέβαια είναι πιο πολύ για αυτούς που ενδιαφέρονται για να σηκώσουν πολλά κιλά και χρησιμοποιείται για σταθεροποίηση του κορμού. Δεν είναι για να σηκώσεις περισσότερα κιλά, είναι για να σε σταθεροποιεί τον κορμό, οπότε να αποφύγεις κάποιο τραυματισμό. Πάει και αυτό. Το επόμενο που θα μπορούσες να πάρεις κάτι σε straps, θα έλεγα, είναι ή αυτά εδώ τα straps ή αυτά εδώ τα straps. Είναι για να σε βοηθήσει να πάρεις, να σηκώσεις περισσότερα κιλά χωρίς να ζορίζεται ο πήχης, διότι στις λίγες επαναλήψεις ο πήχης μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν έχει διάρκεια. Δεν μπορείς να κρατήσεις πολλές επαναλήψεις με τα αρκετά κιλά. Κάτι φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ είναι το καθένα, 15 ευρώ, κάπου εκεί περίπου. Τώρα, το επόμενο πράγμα που άμα θες να πάρεις για το γυμναστήριο είναι τα ακουστικά. Εντάξει,
Άλλες φορές κάνουμε με ακουστικά προπόνηση, άλλες φορές χωρίς ακουστικά προπόνηση. Είναι του καθενός η προτίμηση αυτή. Είναι και αυτό με καλούτσικη επένδυση. Θα παίρνεις περίπου 30-50 ευρώ ανάλογα ποια θες να πάρεις. Άλλο πράγμα που κουβαλώ μαζί μου είναι η μαγνησία σε ένα ταπεράκι. Βέβαια δεν επιτρέπεται γιατί είναι σκόνη, κάνει χάλια τον τόπο, αλλά εγώ την κουβαλάω, θα πούστε. Μπορείς να πάρεις υγρή βέβαια και αυτή είναι μια πολύ φθηνή, γύρω στα 10 ευρώ. Το επόμενο πράγμα που έχω σαν εξοπλισμό είναι τα sleeves, όπου αυτά μπαίνουν εδώ στο γόνατο κατά διάρκεια των καθισμάτων και βοηθάνε στο να ένα να κρατάει ζεστό την άρθρωση και δύο να κρατάει σταθερά την άρθρωση. Δεν είναι για να σου δώσει τόσο δύναμη στο να σηκώσει περισσότερα κιλά, μην δεν λαθούμε, είναι πολύ ελαστικό. Σου δίνει βέβαια ένα bounce, ας πούμε, εντάξει, όχι πολύ τρελό, βέβαια τα συγκεκριμένα, τα SBD, είναι τα καλύτερα θα έλεγα, δεν έχω δοκιμάσει κι άλλα. Αλλά αν θεωρήσω ότι και αυτά τα έχω γύρω στα 4 χρόνια, 3-4 χρόνια, τα είχα πάρει 67 λίρες από Βρετανία, τότε ήταν γύρω στα 95 ευρώ, τώρα είναι λίγο λιγότερο. Δεν χαλάνε και αυτά εύκολα. Τώρα εντάξει, ανάλογα και πώς τα χρησιμοποιείς. Εγώ τα χρησιμοποιώ μόνο στα καθίσματα, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Κάτι άλλο επίσης που μπορεί να έχω μαζί μου στο γυμναστήριο από εξοπλισμό είναι τα straps. Είναι η ίδια μάρκας μαζί με τη ζώνη, τα είχα πάρει μαζί, γύρω στα 25 ευρώ τα είχα πάρει αυτά, διότι είναι τα μεγάλα. Τα straps τώρα πλέον δεν τα χρησιμοποιώ, ενώ παλιά τα χρησιμοποιούσα, είναι για να σταθεροποιείς τον καρπό. Φοράς εδώ για να σταθεροποιείται ο καρπός και πολύ για να έχεις θέματα να σε πονάνε οι καρποί. Τώρα εντάξει, δεν έχω εγώ κάποιο πρόβλημα, οπότε δεν τα χρησιμοποιώ κιόλας. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, οπότε για όλους τους γυμναστηριακούς φίλους που θέλουν να επενδύσουν, να δώσουν κάποια χρήματα για εξοπλισμό, εγώ έχω να προτείνω αυτά, ότι με τη σειρά που τα είπα, πρώτα καλά είναι να πάρεις ένα παπούτσι, μετά μια ζώνη, κάποια straps που είναι φθηνά, συνέχεια τα sleeves και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτά είπαμε όμως, δεν είναι αναγκαστικά. Πιο αναγκαστικό είναι να έχεις ένα νερό μαζί σου για να ενυδατώνεις. Μπορεί να πας δηλαδή στο γυμναστήριο μόνο με νερό και τίποτα άλλο. Χωρίς κανέναν εξοπλισμό. Βέβαια εντάξει, ο εξοπλισμός βοηθάει σε κάποιο βαθμό. Τώρα από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πόσο σοβαρά θέλει να ασχοληθεί ο καθένας και τι δουλειά θέλει να κάνει. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Κάντε like και subscribe στο κανάλι και θα υπάρξει συνέχεια. Είχαμε μια μικρή διακοπή λόγω του ότι έβγαλα φρονινίτη και πονούσα εδώ πέρα, δεν έκανα και μισή εβδομάδα προπονήσεις. Χαμός γίνονταν. Έπεσε ψυχολογικά. Αλλά τώρα θα ανέβω. Τα λέμε. Γεια σας.